έχετε στηρίξει το μαθηματικό χρονολόγιο στον 3ο αιώνα, όταν η πρωτοεμφανιζόμενη Εκκλησία του Χριστού βίωνε ακόμα τους διωγμούς της ιδωλολατρικής μανίας. Θύμα του μίσους και της εκτόξητας των ιδωλολατρών υπήρξε η καλυπάρχεντος Μαρίνα, η οποία παρέδωσε την ψυχή της άσπινη και αμόλυντη στον Εμφύο Χριστό, ύστερα από σωρία κακοπαθειών και βασανιστήριων σε ηλικία μόλις 15 ετών. Όπως όλους τους Αγίους, έτσι και την Αγία Μαρίνα η Εκκλησία μας προβάλλει ως πρότυπο πίστεως και κατά Χριστόν ζωής, ως υπόδειγμα βίου στον δρόμο και στον αγώνα της αγιότητας που είναι υπόθεση όλων μας. Όλοι μας είμαστε προορισμένοι για την αγιότητα. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας μέσα στην Εκκλησία. Βέβαια, οι έννοιες Άγιος και αγιότητα στην εποχή μας περνούν κρίση. Κλεβάζονται, αποκρούονται, παραποιούνται, σαν να μην μπορούν να χωρέσουν στη σημερινή λογική. Το δυστύχημα είναι πως αυτό δεν συμβαίνει μόνο εκεί όπου επικρατεί το πνεύμα του κόσμου. Συμβαίνει και μεταξύ των χριστιανών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τις έννοιες αυτές σαν κάτι ξένο προς αυτούς που δεν μπορεί να τους αφορά. Τα ιδανικά που επικρατούν στη σκέψη των ανθρώπων είναι οι οικογενειακές αξίες, η ευημερία των οικονομικών δεδομένων, η κατακόσμων μόρφωση, η κοινωνική καταξίωση. Η αγιότητα μοιάζει με λησμονισμένο όραμα, με υποτιμημένη αξία. Και όμως σκοπός της Εκκλησίας είναι αυτός, η θέωση, ο αγιασμός των ανθρώπων. Η Εκκλησία δεν υπάρχει για να υποκαθιστά τα ελλείμματα του λεγόμενου κοινωνικού κράτους, αναλαμβάνοντας μόνο το φιλανθρωπικό έργο που ούτως ή άλλως επιτελεί. Υπάρχει για να λειτουργεί ως εργαστήριο αγιότητας με σκοπό να παράγει Αγίους. Η αγιότητα για την οποία εργάζεται η Εκκλησία δεν έχει ηθική έννοια, αλλά πνευματική. Δεν αποσκοπεί στο να κατασκευάζει καλούς και αγαθούς ανθρώπους. Καλός άνθρωπος μπορεί να γίνει κανείς οπουδήποτε, ακόμα και αν δεν είναι μέλος της Εκκλησίας, ακόμα και αν ανήκει σε οποιοδήποτε θρησκευτικό μόρφωμα του κόσμου. Ο ρόλος της Εκκλησίας είναι να δημιουργεί Αγίους και αυτό επιτυγχάνει μόνο με τη τήρηση των εντολών του Χριστού. Οι εντολές αυτές δεν κατέχουν θέση κώδικα καλής συμπεριφοράς, αλλά δόθηκαν για να οδηγήσουν με τη χάρη του Θεού στην εν Χριστώ αγιότητα. Γι' αυτό και ο συνειδητοποιημένος χριστιανός δεν πρέπει να επιδιώκει να γίνει απλά ένας καλός και ηθικός άνθρωπος, αλλά Άγιος. Μόνο τότε θα είναι αληθινός άνθρωπος, γνήσιος συνάνθρωπος, πλήρης αγάπης για τον κάθε άνθρωπο, στο πρόσωπο του οποίου θα συναντά τον ίδιο τον Χριστό. Αυτό έκαναν οι Άγιοι που τιμούμε σήμερα. Αγωνίστηκαν για τη τήρηση των εντολών του Χριστού, μέσα από τις δικές τους προϋποθέσεις και καταβολές ο καθένας. Ήταν άνθρωποι σαν και εμάς, με προτερήματα και λατώματα, με αρετές και πάθη, με πτώσεις και ανατάσεις. Δεν γεννήθηκαν Άγιοι, αλλά κατέκτησαν την αγιότητα με τον αγώνα μιας ολόκληρης ζωής στο στάδιο της πίστης, της αγάπης και κυρίως της μετάνοιας. Η πίστη για αυτούς ήταν βίωμα ζωής και όχι ιδεολογικό θεώρημα. Η αγάπη ήταν μίμηση Θεού, ζωή Θεού. Η μετάνοια ήταν η απόδειξη της διαρκούς πάλης με τον έσω αμαρτωλό άνθρωπο. Μέσα από αυτή οδηγήθηκαν στην αυτογνωσία και τελικά στη θεογνωσία και στην αγιότητα. Ο δρόμος των Αγίων, αγαπητοί μου, ας γίνει και ο δικός μας δρόμος. Γι' αυτόν είμαστε πλασμένοι, γι' αυτό είμαστε χριστιανοί, για να γίνουμε Άγιοι. Μπορούμε να τα καταφέρουμε με τη βοήθεια του Θεού και τις πρεσβείες της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, εγκολπούμενη την πίστη, την αγάπη και τη μετάνοια των Αγίων. Αμήν. Ελέησον ημάς ο Θεός και το μέγα ελεόν σου, Θεόμετα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
Χριστόν. Εν τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εν τη δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Νικολάου και Πάσης, της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εν τη δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του Φιλοχρίστου ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εν τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, του Αγίου Ναού τούτου και των επιτελούντων την Αγίαν εορτήν και πανηγυρήν ταύτην, των προσφερόντων τα δώρα ταύτων, Ευαγγέλου Μαρίνας Παναγιώτου Παναγιώτου Πετρούλας Βασιλείου Πινελόπης, Ηλίου Σοφίας Τεγνωτικονών, Μαρίνας, Αθανασίου, Αναστασίου, Αθηνάς, Ιωάννας, Ιωάννου, Μαρίας, Πέτρου, Ευαγγελίας, Γεωργίας, Άρτεμις, Ευαγγέλου, Γιαννούλας, Παναγιώτου, αδελφών, τέμου και γονών, Χρήστου, Μαρίνης, Ιωάννας, Κωνσταντίνου, Γεωργίου, Κωνσταντίνας, Ιωάννου, Νικολάου, Γεωργίου, Δήμητρας, Γεωργίου, Μαρίας, Νικολάου, Βυσαρίωνος, Μαρίας, Σοφίας, τέμου και γονών, Μαρίνου, Ελισάβετ, Χρυσούλας, Μερκουρίου, Ελισάβετ, Θεοδόρου, Αποστόλου, Χρυσούλας, Δημητρίου, Καλλιόπης, Μαργαρίτας, Αποστολίας, Οδυσσέας, Ειρήνης, Εγκατερίνης, Θεοδόρας, Χρήστου, Ελένης, Αλεξίας, Νεκταρίου, Ζαφυρίας, Μαρίνης, Ευαγγελίας, Αναστασίου, Μαρίνα, Σοφίας, Καλλιόπης, Γεωργίου, Σοφίας, Αναστασίου, Φωτεινής, Κωνσταντίνου, Μιχαήλ, Αγγέλου, Γεωργίου, Κονδυλίας, Δημητρίου, Αγγελικής, Γεωργίου, Άννας, Δημητρίου, Μαρούσουλης, Δημητρίου, Δημητρίου, Ηλίου, Βασιλικής, Πυρίδωνος, Σοφίας, Δημητρίου, Σταβούλας, Ιωάννου, Αλεξάνδρας, Χριστοφόρος, Τηλιανής, Θεοφάνους, Χρήστου, Δανάης, Γεωργίου, Αγγελικής, Κωνσταντίνου, Νικήτα, Νικολάου, Γεωργίου, Θάλιας, Μαρία, Σοφίας, Κατερίνης, Εκατερίνης, Ευαγγέλου, Ειρήνης, Αντωνίου, Δημητρίου, Ειρήνης, Κωνσταντίνου, Βασιλικής, Ιωάννας, Ιακώβου, Φωτίου, Ιωάννης, Ειρήνης, Αθανασίας, Χραλάμπους, Αθηνά, Σωτηρίου, Αλεξάνδρου, Νικολάου, Μαργαρίτας, Διονυσίας, Ειρήνης, Ελευθερίου, Ειρήνης, Αντωνίου, Βασιλείου, Υγείας και σωτηρίας, θείας βοηθείας, υπέρ αυτών υπομέ. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εν τη δεόμεθα και υπέρ του διαφυλακτήν, εν την Αγίαν Εκκλησίαν και πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν, από οργείς λοιμού λοιμού, σεισμού, καταπονισμού, πυρός, φακέρας, επιτροπής ελοφίων, εμφυλίου πολέμου και εμφυλίου θανάτου, υπέρ του ήλου και εμφυλίου και βιάλλον του γυναίστης, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών, που αποστρέψει και διασκεδάσει πάσων οργείων και νόσων, οι καθημών κινουμένων και ρίσσα στέλας, εξ επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λύση ημάς. Έτι δεόμεθα και υπέρ του εις αυτούς εν κυρίων των θεών, θαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γένου ημιν δέσποτε με τις αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν συν το ανάρχο σου Πατρίν, το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματιν, νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Ασκεφαλάσιμον το Κύριο πλήνομεν. Συγκύριε. Δέσποτα πολυέλεη Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες Παναχράνου Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων Ικαλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων, της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, της Αγίας εν δόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης,
όν την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτον πίσω μηδέ συνημών. Αμήν. Δόρισε ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών. Σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των μεταρρήγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωήν. Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμον σου, και σώσοντας ψυχάς ημών, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλιον, και πλήθυνον αυτά εν τη Αγία Εκκλησία, η πόλη ταύτη, εν τη σύκης των εορταζόντων και εν το κόσμο σου άπαντη, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου Αγίασον, ότι σύγειο ευλογών και αγιάζοντα σήμαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπωμεν, σύνδωναν άνθρωπο σου Πατρίν, το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Γλώσσιε το κέψαν και επίνασαν, οι δε εξητούνται στον Κύριον, που κρατωθήσονται παντός αγαθό. Thank you.
Ευλογία Κυρίου Κέλλειος, έλκει επί πάσης αυτοί αγάπητην, επί αντοπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Δόξα Συ ο Θεός, η επίσημα δόξα Συ, ο Αναστάσιν των Ιχνών Χριστός, ο Αιθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες των Ιχνών και παραμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμειν τιμίων και ζώπιων σταυρού, προστασίες των τιμίων εφορατίων δυνάμειων αξιωμάτων, οικεσίες του τιμίου εν τόξου πρωθύτου πρωτρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν τόξων και πανεπίμων αποστόλων, των εν Αγίες Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών ιδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεού Λόγου και Ιωάννου του Χριστού, των Αγίων εν τόξων και κατοικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων των Τερνιών, των Αγίων και Ρωτέων και Θεοφόρων και Ωρακτήν Χριάνων, των Αγίων και Θεοφόρων, των Πατέρων της Τετάρτης και Καϊστής Συνόδου της Αγίας Ενδόξου Μαρτύρων Πάντας Παρήν, ό,τι πνίγνε επιτελούμενοι και πάντων των Αγίων, ελοήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ρεήμος Θεός. Τι ευχών των Αγίων Πατέρων ημών και Thank you.